λοιπόν προς το παρόν. Και τώρα κυρίες και κύριοι, να αλλάξουμε θέμα, θα συνεχίσουμε το δελτίο μας με ένα ακόμη ντοκουμέντο φρικτής βαρβαρότητας των τζιχαδιστών του Ισλαμικού κράτους που είδε νωρίτερα σήμερα το φως της δημοσιότητας και συγκλονίζει και πάλι την παγκόσμια κοινή γνώμη. Οι τζιχαδιστές λοιπόν εκτέλεσαν αυτή τη φορά 250 Σύρους στρατιώτες που εχμαλωτίστηκαν μετά την κατάληψη της αεροπορικής βάσης Τάπκα στη Βόρειο Συρία. Το βίντεο δείχνει τις ταπεινώσεις που υφίστανται και τις ορούς δεκάδων ημίγυμνων ανδρών να βρίσκονται με το πρόσωπο στο έδαφος. Φανατισμός. Ταπείνωση. Ακόμα ένα ντοκουμέντο απίστευτης φρίκης ήρθε στη δημοσιότητα αποτυπώνοντας τη βαρβαρότητα των τζιχαντιστών του Χαλιφάτου. Αφού συνέλαβαν 250 στρατιώτες μετά την κατάληψη της αεροπορικής βάσης στην πόλη Τάμκα της Βόρειας Συρίας, τους έγνησαν, ύμνησαν τον Αλλάχ και στη συνέχεια τους εκτέλεσαν. Ακόμα μία εκατόμβη θυμάτων, ακόμα μία επίδειξη φανατισμού και βαρβαρότητας. Νωρίτερα, δραματική έκκληση είχε απευθυνθεί η μητέρα του Αμερικανού δημοσιογράφου Στίβεν Σότλοφ. Το μήνυμα απευθύνεται σε εσάς, Αμπού Μπάκρ Αλ Μπαγκδάντι Αλ Κουράσι Αλ Χουσέινι, χαλίφη του Ισλαμικού κράτους. Ονομάζομαι Σίρλεϊ Σότλοφ και ο γιος μου Στίβεν βρίσκεται στα χέρια σας. Με αυτά τα λόγια ξεκινά το μήνυμά της η μητέρα του Ομήρου που παρουσιάστηκε ως επόμενο θύμα στο βίντεο με τον αποκεφαλισμό του James Foley και σύμφωνα με τους τζιχαντιστές θα εκτελεστεί αν δεν αλλάξει ο Ομπάμα πολιτική. Γνωρίζω πως εσείς, ο Χαλίφης, μπορείτε να του χορηγήσετε αμνηστία. Παρακαλώ, ασκήστε την εξουσία σας και σώστε του τη ζωή. Η βία των τζιχαντιστών είναι καθημερινότητα για τους αμάχους σε Ιράκ και Συρία, στις περιοχές που ελέγχουν ή που επιτίθενται για να κατακτήσουν όπως το Κιρκούκ και η Μοσούλη. Η 10χρονη ΑΗΣ νοσηλεύεται τραυματισμένη από θραύσματα βόμβας που έσκασε ενώ επέβαινε στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο πατέρας. Εξίσου άτυχος και αυτός ο νεαρός φοιτητής που βρέθηκε δίπλα σε ένα παγιδευμένο με εκρηκτικά αυτοκίνητο. Παρακαλώ Θεέ μου, βοήθησέ μας. Βοήθησε τον Ιρακινό λαό. Την ίδια ώρα, οι Κούρδοι Πεσμεργά του Βορείου Ιράκ, μοναδικό ανάχωμα στην επέλαση των τζιχαντιστών, προσπαθούν να διατηρήσουν τις θέσεις τους παρά την υπεροπλία του αντιπάλου. Μπορεί να μην έχουμε πρόβλημα με τη στελέχωση του στρατού μας, αλλά έχουμε πρόβλημα με τον εξοπλισμό μας. Χρειαζόμαστε όπλα και πυρομαχικά. Μας δίνουν, αλλά δεν είναι αρκετά. Πρέπει να συνεχιστούν οι βομβαρδισμοί για να ιτηθεί το Χαλιφάτο. Οι τζιχαντιστές εμφανίζονται να υπερισχύουν και στη μάχη της στρατολόγησης, προσεγγίζοντας μεθοδικά τους στόχους τους. Εξαιτίας της ποικιλομορφίας και των μειονοτήτων, το Κιρκούκ είναι εκτεθειμένο και ευάλωτο στους τζιχαντιστές. Έχουν συλληφθεί δεκάδες ανάμεσά τους και ένας γνωστός εμμύρης από τη Μοσούλη. Οι αρχές φοβούνται την ύπαρξη κομμάτων εν υπνώση που θα ενεργοποιηθούν και θα επιτεθούν. Η προπαγάνδα στο διαδίκτυο αποτελεί ακόμα μια δεξαμενή στρατολόγηση μαχητών. Οι τζιχαντιστές δεν βρίσκουν εμπόδια, καθώς κορυφαία κοινωνικά δίκτυα αδυνατούν να διαχειριστούν τον όγκο του περιεχομένου που ανεβάζουν οι χρήστες. Είναι γεμάτες οι κοινωνικές πλατφόρμες με ακραίο περιεχόμενο και τώρα θα πρέπει να προσδιορίσουν τι είναι ακραίο. Οι φανατικοί θαυμαστές έχουν μάλιστα τη δυνατότητα να προμηθευτούν διαδικτυακά και φανε. Ελάκια του Χαλιφάτου. Αντίδοτο στην προπαγάνδα βρήκε η Ιρακινή τηλεόραση που παρουσιάζει τους τζιχαντιστές άλλοτε ως ποντίκια που τρέχουν και τα κατασπαράσουν αετοί που μετατρέπονται σε αεροπλάνα και άλλοτε εφιάλτες ζωσμένους με φίδια που εξαφανίζονται μόλις εμφανιστούν οι στρατιώτες. Μέσα σε όλα αυτά, εκατομμύρια προσφύγων πληρώνουν το βαρύ τίμημα των συγκρούσεων. Ιρακινά ελικόπτερα απομάκρυναν χθες την τελευταία στιγμή γυναίκες και μικρά παιδιά από τα περίχωρα της Μπακούμπα, δυτικά της Βαγδάτης. Την ίδια ώρα, φοβισμένες, ανθρώπινες ψυχές στηβάζονται σε πρόχειρους καταβλισμούς. Γενιές καταδικασμένες να ζουν τη φρίκη του πολέμου. Μαζί μου ο Γιώργος Φελίδης, να σταθούμε λίγο σε αυτές τις νέες εικόνες αγριότητας. Γιώργο, μιλάμε πια δυστυχώς για μια τραγική ρουτίνα, γιατί τέτοιες εικόνες φρικαλαιοτήτων έρχονται πια σχεδόν καθημερινά.
Ακριβώς, πρόκειται για ένα αποτρόπαιο και μαζικό έγκλημα πολέμου που διαδραματίζεται μπροστά στα μάτια μας και μάλιστα οι άνθρωποι μεταχείριση εχμαλώτων που συνελήφθηκαν στη βάση της Στάμπκα καταγράφεται από τους υπετίους για να χρησιμοποιηθεί ως όπλο τρομοκράτησης των αντιπάλων αλλά και στρατολόγησης φανατικών. Ανάμεσα στις άνεθρες κραυγές περί μεγαλοσύνης του Θεού, Αλλάχου Ακμπάρ και τα συναφή, οι δεσμότες και οι δήμοι των στρατιωτών τους οδηγούν κυριολεκτικά σαν πρόβατα στη σφαγή, δίνοντας μάλιστα και παραγγέλματα σαν αυτά που δίνουν οι βοσκοί στο πίμνιό τους. Ναι, πρώτα ο εξευτελισμός και μετά η εκτέλεση. Και αφού βέβαια τους έχουν υποχρεώσει πρώτα να γδυθούν, να βαδίσουν μέσα στην έρημο με τα εσώρουχα, επαναλαμβάνοντας στα παραγγέλματα πόσο ισχυρό είναι το χαλιφάτο. Τα άψυχα κορμιά των 200 και πλέον εχμαλώτων στη σειρά αποτελούν ακόμα μια πιστοποίηση της κτηνοδίας και μυσαλλοδοξίας και φυσικά εικόνες σαν κι αυτές δημιουργούν ένα νέο συναγερμό στα επιτελεία των δυτικών χωρών και των συμμάχων τους στην περιοχή σχετικά με την πολιτική ανοχής, εάν όχι ενεργού στήριξης που επέδειξαν απέναντι στους Σουνίτες στον αγώνα τους κατά του Μπασάρ Αλ-Άσαντ και του καθεστώτος της Συρίας. Ακριβώς. Να σε ευχαριστήσω, Γιώργο Φελίδη. Ερχόμαστε.